Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει πολιτική συζήτηση με θέμα τρέχουσες εξελίξεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της χώρας και πώς αυτές αποτυπώνονται στο κοινωνικό σύνολο. Κεντρικοί ομιλητές, ο Γιώργος Κουμπουτσάκος, Γιάννης Κεφαλογιάννης και η Ζωή Ράπτη. Εγώ θα αναφερθώ πολύ σύντομα, θα επικεντρωθώ μάλλον σε ένα θέμα που βεβαίως από τις επικαιρότητες και αναφέρομαι κυρίως στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαι βέβαιος και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι θα αναφερθούν και σε αυτά τα συμφόρμα θέματα. Θα σας πάω για ένα λεπτό μόνο πίσω, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 1912, όπου έλαβε χώρα στην Αθήνα το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη διάρκεια του οποίου τότε συμφωνήθηκε η απόρριψη του λεγόμενου πακέτου Πινέιρο και βεβαίως κάθε πρόταση τότε εκείνης της εποχής που θα περιείχε όσον αφορά την ονομασία του γειτονικού κρατηδίου, τον όρο Μακεδονία και οποιοδήποτε παράγωγό του. Ένα χρόνο μετά, περίπου τον Απρίλιο του 1993, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με ομόφωνη απόφασή του αποδέχθηκε το αίτημα ένταξης της γειτονικής χώρας στους κόλπους τους, τότε με την προσωρινή ονομασία Φάιρον, και βεβαίως χωρίς να έχει το δικαίωμα ανάρτησης συμβόλου κυριαρχίας, δηλαδή σημαίας, μέχρι να υπάρξει μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, βεβαίως μεταξύ Ελλάδος και του συγκεκριμένου κρατηδίου. Ένα χρόνο μετά, Φεβρουάριος του 1994, η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, λόγω της αδιαλαξίας των Σκοπίων, επιβάλλεται εμπάργο και φτάνουμε το 1995 και συγκεκριμένα 4 Σεπτεμβρίου 1995, όπου ανακοινώνεται μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Φόρντ των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μεταξύ των δύο κρατών, της Ελλάδος και των Σκοπίων, υπήρξε μία συμφωνία, τότε ονομάστηκε ενδιάμεση συμφωνία. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, βουλευτή Ρεθύμνου, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Στην ομιλία σας ακούσαμε να μιλάτε για την ενδιάμεση συμφωνία, για την εθνική γραμμή, η οποία είχε υιοθετηθεί εκείνη την περίοδο από την Ελληνική Βουλή σχεδόν στο σύνολό της. Σήμερα δεν είδαμε μία παρόμοια κοινή εθνική γραμμή. Και είδαμε μια ευκολία στο να δοθεί τόσο η ονομασία, όσο η γλώσσα, όσο και η εθνικότητα. Ήθελα να καταδείξω ακριβώς την μεγάλη διαφορά της τότε κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή και της Υπουργού Εξωτερικών Ντόρας Μπακογιάννη, οι οποίοι πραγματικά τότε σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον είχαν κάνει όλες εκείνες τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου πραγματικά να δημιουργηθεί ένα εθνικό μέτωπο, ώστε ακριβώς και η χώρα μας να μπορεί να παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις με το γειτονικό κρατήδιο όσο γίνεται πιο ισχυρή. Και είδατε ότι πράγματι πετύχαμε τότε έναν άθλο στο Βουκουρέστι, όπου καταφέραμε και πείσαμε ομοφόνως το σύνολο των συμμάχων μας για τις ελληνικές θέσεις. Ανταυτού μετά από 2 χρόνια είδαμε ότι η κυβέρνηση δυστυχώς, τόσο ο κύριος Καμένος όσο και ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον κύριο Κοτζιά ως Υπουργό Εξωτερικών, διαπραγματεύτηκαν εκρηπτό, διαπραγματεύτηκαν χωρίς να ενημερώσουν ούτε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ούτε τους πολιτικούς αρχηγούς, με αποτέλεσμα να παρουσιαζόμαστε στο εξωτερικό διχασμένοι, άλλα να εμφανίζεται να λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και άλλα Υπουργός Εξωτερικών, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας είναι εθνικά επιζήμια. Παραδώσαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε με μια σωστή διαπραγμάτευση να είχαμε καταλήξει σε μια πολύ καλή λύση σε σχέση με αυτήν την οποία καταλήξαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Η Ελλάδα έχει μια μοναδική προστιθέμενη γεωστρατηγική αξία σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Περίοδη και αξιοζήλευτη. Πρέπει να την καταλάβεις όμως, να τη ζήσεις. Και εξηγούμε. Είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής που είμαστε ταυτόχρονα ευρωπαϊκή, βαλκανική και μεσογειακή. Ευρωπαϊκή γιατί είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη, συμμετέχουμε στη Σέγγεν, συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Βαλκανική διότι μπορούμε με την απόφασή μας να επηρεάσουμε το ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών των Βαλκανίων, γιατί ακόμα και παρά την κρίση είμαστε η πρώτη βαλκανική οικονομία. Και ταυτόχρονα είμαστε μεσογειακοί. Όχι μόνο για την ισιωτικότητά μας, όχι μόνο για τη δύναμη της ναυτιλίας μας, αλλά και γιατί έχουμε το μεγάλο στρατηγικό όπλο. Ο ελληνισμός να έχει 2 κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Με μεγάλη γεωστρατηγική αξία,
μοναδική. Αλλά είναι μόνο αυτό. Είμαστε μέλη της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και είμαστε ορθόδοξο κράτος. Και έτσι μπορούμε να έχουμε ανοιχτούς διάμενους και με τη Ρωσία, ανεξάρτητα αν αυτή η κυβέρνηση πήγε να χαλάσει και τη σχέση με τη Ρωσία. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής Β' Αθηνών και τομεάρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στην ομιλία σας ακούσαμε να μιλάτε για δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική και την εσωτερική πολιτική και πώς η πρώτη επηρεάζει πολλές φορές τη δεύτερη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο που δεν έχει ακουστεί και δεν έχει μελετηθεί όσο πρέπει. Όλοι μιλάνε για την εξωτερική πολιτική σαν να είναι κάτι μακρινό. Ενώ στην εποχή μας υπάρχει άμεση επίδραση της εσωτερικής από την εξωτερική πολιτική αλλά και από την άλλη πλευρά. Και ένα παράδειγμα είναι πώς υποφέρουν οι άνθρωποι στη Μυτιλίνη από μια κρίση, από ένα πόλεμο που έγινε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους. Πώς έρχεται και πώς φτάνει το οστικό κύμα της μετανάστευσης, της προσφυγιάς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες λόγω της κακής πολιτικής της κυβέρνησης. Και αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα αλλά και την ανάπτυξη όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ένα άλλο παράδειγμα, η διεθνής τρομοκρατία, η βία, από πού έρχεται. Τα προγράμματα τα οποία τόσο καιρό, τα οικονομικά προγράμματα ενώ τα μνημόνια που άλλαξαν τη ζωή μας, σε τι πλαίσιο αποφασιζόντουσαν, σε ένα πλαίσιο διεθνές, όμως τα βιώναμε εδώ. Θέλω λοιπόν να πω ότι το να διακρίνουμε και να ξεχωρίζουμε τα εξωτερικά θέματα από τα εσωτερικά είναι λάθος. Διεθνές και εθνικό. Εξωτερικό και εσωτερικό είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα η εξωτερική πολιτική και τα εθνικά ζητήματα κερδίζουν όλο και περισσότερο σκαλιά στην ιεράρχηση των πολιτών. Ήταν κάποια στιγμή 10-15η θέση, αλλά τώρα είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους γιατί το κατανοούν, το βιώνουν. Αλλά βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Αυτό που εκτείναξε το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν το ζήτημα της Μακεδονίας και του ονόματος της γειτονικής χώρας. Οι λανθασμένοι χειρισμοί της κυβέρνησης που κατέληξαν σε μια επιζήμια συμφωνία έχουν ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ τους Έλληνες στη μεγίστη τους πλειοψηφία που είναι απέναντι σε αυτή την λανθασμένη πρακτική και στην λάθος απόφαση να προχωρήσουμε σε αυτή την επιζήμια συμφωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βιώσαμε λοιπόν αυτή την ανευμάτιστη εξωτερική πολιτική σοβαρή εθνική υποχώρηση σε πολλές από τις πάγιες θέσεις της χώρας που αφορούν στα εθνικά μας θέματα. Και δεν θα αναφερθώ βέβαια στην εθνική ταπείνωση που βιώσαμε ως ελληνικό κράτος όταν ήρθε στην Ελλάδα ο πρόεδρος Ερντογάν και μέσα στο σπίτι μας αμφισβήτησε την ίδια τη συμφωνία και τη συνθήκη της Λοζάνης ή όταν περιόδευσε στη Φάγη και πήγε σε σχολεία μουσουλμανικά της μουσουλμανικής πλειονότητας και αποκαλούσε Τούρκους όλους τους εκπροσώπους της εκεί θρησκευτικής αυτής μειονότητας. Ήταν προφανές ότι η επίσκεψή ήταν απολύτως απροετοίμαστη από πλευράς κυβέρνησης. Ούτε βέβαια θα αναφερθώ στο πρόσφατο γεγονός της διακήρυξης από βήματος του Υπουργείου Εξωτερικών από τον απερχόμενο Υπουργό κ. Κοτζιά, ότι τάχα θα γίνει επέκταση της εθνικής μας κυριαρχίας, πράγμα που έχουμε τέτοιο δικαίωμα, στα 12 μίλια στο Αιγαίο, διακήρυξη όμως που πήρε μετά άλλον πίσω ο Αλέξης Τσίπρας. Μαζί μας έχουμε τη Ζωή Ράπτη, γραμματέα σχέσεων κοινωνίας κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Σας ακούσαμε στην ομιλία σας να μιλάτε για τις συνέπειες που θα έχει η Συμφωνία των Πρεσπών τόσο στην οικονομία σου και στην εκπαίδευση. Πράγματι, η Συμφωνία των Πρεσπών πέραν των ολέθριων συνεπειών που αφορούν στην μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα που εκχωρούμε στους γείτονές μας, οι οποίοι πλέον αντί να ονομάζονται Βόρειο Μακεδόνες, θα ονομάζονται Μακεδόνες και το ίδιο θα λέει και το διαβατήριό τους. Θα λέγονται μάλιστα ότι ομιλούν την μακεδονική γλώσσα. Η συμφωνία αυτή επιφέρει βλαβερές συνέπειες στους εμπόρους της περιοχής. Σε όλους δηλαδή τους εμπόρους στη Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι έχουν καταγωγή από τη Μακεδονία. Συγκεκριμένα, εκείνο το οποίο προβλέπεται είναι ότι ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο ο όρος Βόρεια Μακεδονία στις σχέσεις τις κρατικές, δηλαδή στις δημόσιες οντότητες, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονικός ή η λέξη Μακεδονία στις εμπορικές επωνυμίες, πράγμα το οποίο σημαίνει τα εξής.
πρώτον, ότι κάποιος ο οποίος έχει μία προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή μία προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, δεν θα μπορεί να την κατοχυρώσει ως τέτοια, διότι θα υπάρχει πάντα η αμφισβήτηση ότι μία τέτοια δεν θα είναι από την ελληνική Μακεδονία, αλλά θα μπορούσε να προέρχεται και από τα Σκόπια. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα του δεν θα προστατεύονται με βάση αυτήν την ονομασία. Από εκεί και πέρα, μπορούν να προστατευτούν μεν εφόσον έχουν ένα εμπορικό σήμα από τον νόμο περισσημάτων, όμως αυτό σημαίνει ότι αυτή η προστασία είναι μόνο για όσους έχουν ήδη καταθέσει κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια, εάν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Σκόπια, τότε σε αυτή την περίπτωση και οι ίδιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοια σήματα. Πέραν αυτού, και τελειώνω με αυτό, δυστυχώς παραπέμπεται το θέμα να το λύσει μια επιτροπή. Όλα επιλύονται μετά από πάρα πολλά χρόνια, στέλνεται το θέμα στις καλένδες, γιατί αυτή η επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον για 3 χρόνια και δεν έχει δικαιοδοτική αρμοδιότητα, δηλαδή. Δεν μπορεί με τη δύναμη δικαστικής απόφασης να λύνει το θέμα. Άρα θα καταλήγουμε πάλι στα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για όλους αυτούς που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία, Μακεδονικός, είτε στην εμπορική τους ονομασία, είτε στα προϊόντα τους, καθώς θα αμφισβητείται πλέον η προέλευσή τους το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί λοιπόν μια τέτοια δυσυπόστατη ρύθμιση, γιατί μια ρύθμιση που δείξει στους Σκοπιανούς τη δυνατότητα να εμφανίζονται παντού σαν Μακεδόνες. Αυτοί που είναι συμμετεριστές της δικής μας ιστορίας, ημών όλων των Μακεδόνων. Εδώ θέλω να πω ότι έχω μια ρίζα μακεδονική, η γιαγιά μου ήταν από την Λουζάνη. Όμως έχει μια δεύτερη πολύ επικίνδυνη παραδοχή αυτή η συμφωνία. Το σύνθετο αυτό όνομα ότι δεν θα ισχύει για όλες τις κρίσεις. Άλλο για την κρατική οντότητα και τους κρατικούς θεσμούς και άλλο για τους ιδιώτες, και μεταξύ των οποίων και οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Η ίδια η συμφωνία αναφέρει ότι θα γίνουν αλλαγές στους κωδικούς των αυτοκινήτων, αλλά όχι στους κωδικούς των εμπορικών σημάτων. Αυτό αποτελεί άμεση απειλή για τα ελληνικά προϊόντα που χρησιμοποιούν μακεδονικές επωνυμίες. Γιατί οι εμπορικές ονομασίες, οι επωνυμίες και τα σύμβολα στις δύο χώρες θα παρατεθούν σε διεθνή ομάδα ειδικών για αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Τέλος, όσον αφορά την εκπαίδευση, για πρώτη φορά, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, θα μπορούν οι Σκοπιανοί να συμμετάσχουν σε μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει και τα ελληνικά βιβλία. Δηλαδή, θα μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο και να ζητήσουν και διαγραφή κάποιων γεγονότων τα οποία θα θεωρηθούν ότι έχουν αλυτρωτικό περιεχόμενο. Καταλαβαίνετε ότι εκεί που ουσιαστικά υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πιθανόν να διστήσουν και να διεκδικήσουν την απάλληψη θέσεων οι οποίες είναι θέσεις ιστορικής μνήμης από τα βιβλία, πράγμα το οποίο σημαίνει άμεση επέμβαση και στην εκπαίδευση των δικών μας παιδιών. Αυτό είναι επίσης μια από τις ολέθριες συμφωνίες που περιέχονται μέσα στη Μεγάλη Συμφωνία των Πρεσπών και θα πρέπει σε νεότερη διαπραγμάτευση, εφόσον και όταν γίνει, να απαλληφθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει με όλους τους τόνους ότι θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία οποτεδήποτε και αν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή δεν θα την επικυρώσει και αν πρόκειται να ξαναξεκινήσει η συζήτηση πάνω στο θέμα, θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Από την πολιτική συζήτηση που διοργάνωσε η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Αττικής, ήταν stv.gr, Μαριέλα Χρυσού.